καταθέσαμε στους οικονομικούς εισαγγελείς, τους κύριους Πεπόνη και Μουζακίτη, νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν για την υπόθεση των CDS που ήδη διερευνάται εδώ και περίπου 2 χρόνια από τη δικαιοσύνη τον εισαγγελέα Κορέα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν. Νέες εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες μετά από παράνομη δανειοδότηση από το ίδιο ταχυδρομικό ταμιευτήριο, πήραν χρήματα μέσω εταιριών που πτωχεύσαν για αυτό το λόγο από πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και των CDS. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι όπως μας ανακοίνωσαν οι οικονομικοί εισαγγελείς, πλέον έχει δοθεί εντολή να μπουν μαζί οι υποθέσεις των CDS που διερευνάται και την πιθανή εμπλοκή του αδελφού του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Ανδρίου Παπανδρέου, σε συνδυασμό με το ΤΑΦ 3010 που είχε καταγγείλει Βάζο Παπανδρέου και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο. Την ίδια περίοδο που αλλοιώθηκαν τα στατιστικά στοιχεία προκειμένου η Ελλάδα να μπει στο μνημόνιο. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα προχωρήσει στη διερεύνηση αυτού του τεράστιου σκανδάλου, το οποίο είναι σε άμεσο συνδυασμό με την δόλια οδήγηση της χώρας στο μηχανισμό στήριξης ελευθερίας των δημοκρατών. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα κάνουν τα πάντα, προκειμένου η δικαιοσύνη να μπορεί να αποδώσει την αλήθεια και στον ελληνικό λαό.